Καλώς ήρθατε, κύριε Δένδια. Γεια σας, καλημέρα. Υποψήφιος στον νότιο τομέα της Αθήνας. Είστε το τελευταίο μας προεκλογικό ντουέτο. Αλλά εκλεγμένος. Ήδη αποσύρθηκε και πρώτος με πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Κύριε Παπά, καλημέρα. Ο κύριος Παπάς στον νότιο τομέα της Αθήνας, εκλεγμένος κι αυτός. Και εσείς δεν έχετε αγωνία για προσωπική, αν θέλετε, τύχη και άγχος. Τώρα, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς και δεν μπορούμε να σας το κρύψουμε, κύριε Δένδια, στις δημοσιογραφικές συζητήσεις που γίνονται όλες αυτές τις ημέρες γύρω από το rotation και το νέο υπουργικό σχήμα, αν η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, για τον πρώτο που αναρωτιόμαστε είστε εσείς. Δεν θα σας το κρύψουμε. Φαντάζομαι και το δεν αναρωτιόμαστε μόνο εμείς. Τι να σας πω. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Θα μας πείτε κι εσείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει μόνο. Μάλιστα. Τι να σας πω, άρα αυτός ξέρει μόνο. Και εσείς σε αναμονή. Αυτό που ορισμένοι ράβουν κουστούμια, ναι, κύριε Υπουργέ, και δεν αφορά βεβαίως εσάς, κάθε άλλο. Ορισμένοι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζονται ως σίγουροι υπουργοί. Τι να σας πω. Εγώ με το κουστούμάκι μου ήρθα βέβαια σήμερα, αλλά πώς να ερχόμουν. Ναι, εσείς είστε υπουργός. Είστε υπουργός. Είστε υπουργός ήδη. Δεν είμαι υπουργός. Εντάξει, εδώ και ένα μήνα έχει σταματήσει. Θα το χοντρίνω ακόμα περισσότερο. Ο μέχρι πρώτην ως υπουργός εξωτερικών θα πρέπει ουσιαστικά να πάει και σε ένα υπουργείο ή σε μία θέση η οποία να είναι ανάλογου βεληνικούς. Να μην θεωρηθεί υποβάθμιση ή, αν θέλετε, απομόνωση. Δεν εξαρτάται από το γιατί εσείς, ξέρετε, έχετε πάθει και τζετλάγκ τόσο χρόνο, όλο γυρίζατε. Τώρα μας σας βάλουν σε μια θέση και μάλιστα, από ό,τι ακούω, σε μια θέση που θα είναι πιο ψηλά από τους υπόλοιπους μέσα στη Βουλή. Τι εννοείτε, κύριε. Πρόεδρος της Βουλής, κύριε. Το πρόεδρος της Βουλής τον αποφασίζει η Βουλή μετά πρόταση του πλειοψηφίου κόμματος. Δεν μπορώ να σας φανταστώ πάντως πρόεδρο της Βουλής. Είχατε κάποια ενόχληση για να γίνετε πρόεδρο της Βουλής, κύριε Δένδια? Είχατε κάποια συζήτηση, κάποια. Δεν είχα. Προς Θεού δεν είχα, αλλά και αν, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αν δεν είχατε, άμα σας γίνει η πρόταση. Η Βουλή έχει έναν εξαιρετικό πρόεδρο. Εάν μου επιτρέπετε την άποψή μου, ο κ. Στασούλας υπήρξε εξαιρετικά. Άρα προτείνεται να παραμείνει ο κ. Στασούλας. Δεν μπορώ εγώ να το προτείνω, πρέπει το κόμμα συνολικά, αλλά εμένα θεωρώ ότι η παρουσία Στασούλα στη Βουλή ήταν μια επαρκέστατη προεδρία. Η θέση του αντιπροέδρου τη κυβέρνηση. Τώρα τι να κάνω να σας πω εγώ, αυτό να φέρετε τον Πρωθυπουργό εδώ, να το ρωτήσετε. Μάλιστα. Τον αυριανό Πρωθυπουργό, λοιπόν, για να είμαι και θεσμικά ακριβής. Κύριε Παπάια, έχετε ρίξει πετσέτα που λέμε και στο box. Δηλαδή, όλοι είναι περίεργες αυτές τις εκλογές. Ξέρουμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν παραβιάζουμε την εκλογική νομοθεσία. Δεν ξέρουμε το ποσοστό που θα έχει, έτσι, ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν αυτές οι 20 μονάδες. Η δική σας επιδίωξη. Ο δικός σας στόχος ποιος είναι, να βελτιώσετε τα ποσοστά σας? Ο δικός μας στόχος είναι η αλλαγή των συσχετισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις εκλογικές μάχες μπαίνει για να κερδίσει. Προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι ξεκινάμε από ένα δυσμενές σημείο, διότι υπήρξε το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου. Όμως οι κάλπες την Κυριακή το πρωί είναι άδειες. Υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία σε σχέση με την προηγούμενη εκλογή, ότι προλάβαμε και συζητήσαμε λίγο προγραμματικά, διότι η προγραμματική συζήτηση στην προηγούμενη εκλογή επικαλύφθηκε από το πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα του σχηματισμού κυβέρνησης. Και έχει αναδειχθεί. Με δική σας ευθύνη βέβαια και την αιμονή σας κυρίως. Στην αναλογική. Αυτό δεν θα το αρνηθώ, διότι εμείς είμαστε η βασική δύναμη στο προοδευτικό φάσμα. Στο προοδευτικό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, άρα εκ των πραγμάτων είναι βασική ευθύνη. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον όμως με εσάς. Προσέξτε όμως, εδώ αναδείχθηκε, λέω, μέσα από την προγραμματική συζήτηση, ναι, ότι όλες οι εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας είναι κενό γράμμα. Δηλαδή τα κατατεθειμένα στην Ευρώπη είναι ασύμβατα με αυτά που λέμε εδώ. Παράδειγμα ένα, και ας απαντήσει ο κύριος, ναι, Δένδιας. Λένε ότι θα έχουμε κάψει 7 μέχρι 10 λεπτά. Πόσα ασθενοφόρα χρειάζονται γι' αυτό, πόσοι διασώστες πρέπει να προσληφθούν, πόσο κοστίζουν όλα αυτά, είναι κενό γράμμα. Κενό γράμμα, κανονικά. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε έξω ότι θα μειώσει σε πραγματικούς όρους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Θα είναι σταθερή η μισθή στον ιδιωτικό τομέα και θα μειώσει και τις καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου. Αυτά έχει δεσμευτεί έξω. Όμως πριν πάμε στα γενικά. Μην πάμε βέβαια στα γενικά. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ρωτάγαμε με επιμονή τον κύριο Δένδια, αν θα δεχτεί να πάει σε κάποιο υπουργείο και ποιο υπουργείο. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για το ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, εάν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εσείς επιδιώκετε, εγώ σας το εύχομαι. Όπως θα ευχηθώ και στον κύριο Δένδια να επαναλάβω. Κάποια από τις δύο ευχές ακριβώς, ο ελληνικός λαός. Διαφορετικά θα παροβιάσω την νομοθεσία την εκλογική. Μπαίνει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Θα σας γιατί πω. Προσέξτε, αναβάλατε αυτή την κουβέντα μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και είπατε ότι θα γίνει αμέσως μετά.
Αμέσως μετά λοιπόν τι θα γίνει. Θα σας πω, θα είναι ένα... Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε ότι ταμείο στις 26 Ιουνίου θα κάνουμε. Το ταμείο αφορά και στον αρχηγό. Είπε το αυτονόητο ο Αλέξος Τσίπρας. Τις εκλογές του Μαΐου στον Αντώνη τον Σρόιτερ, οι οποίοι αναμφισβήτητα προκύπτουν και ευθύνες και θα πρέπει να συζητηθεί. Λοιπόν, και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά... Τότε στον Αντώνη, σεξ μονάδες η διαφορά. Το αποτέλεσμα θα είναι θετικότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή για το κόμμα μας. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος το πήρε από το 30% και το πήγε στο 36%. Και βεβαίως ως πρόσωπο, επειδή υστερούμε να ολοκληρώσουμε μια φράση. Το πήγε και στο 20. Μου αρέσει το σιμουλτανές στο σκάκι, αλλά δεν πρέπει δεν γίνεται να παράτατε μαζί. Ένα θέμα εδώ, δεν γίνεται να. Όχι, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Μουτσάνη. Να ολοκληρώσετε, Παπαγιάννη, αμέσως μετά ερωτήσει εσάς. Δεν το κάνατε, καμία αντίρρηση. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει σε άλλα πεδία σε σχέση με την ομογενοποίηση του κόμματός μας και την εμβάθυνση του μετασχηματισμού του, ο Αλέξο Τσίπρας είναι και ένα σημείο ισορροπίας, μία αναφορά κοινή του εύρους των δυνάμεων που έχουμε καταφέρει. Υπάρχει εδώ όμως ένα δεδομένο, ξέρετε, κύριε Παπά, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήμουν ανεπάγγελτος εγώ, κυρία. Το είπε ο κύριος Κούλογλου, γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Υπάρχει ένα δεδομένο όμως το οποίο στη Νέα Δημοκρατία, αν συνέβαινε, θα είχε ήδη αλλάξει αρχηγό, αν το δούμε ιστορικά και πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, αν χάσει και αυτές τις εκλογές, θα είναι η έκτη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία όχι απλά θα έχει χάσει, θα έχει συντριβεί από τον προσωπικό, από τον πολιτικό του αντίπαλο. Εθνικές ευρωεκλογές, δημοτικές περιφερειακές εκλογές και αυτές οι οποίες θα γίνουν την Κυριακή. Δηλαδή, στα πόσα θα καεί. Κύριε Παπαγιάννη, επιτρέψτε μου. Εδώ κάνατε μία σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία η προηγούμενη επικεφαλής παραλάβανε ένα κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι μία παράδοση της συντηρητικής παράταξης, ένας επικεφαλής ο οποίος δεν κερδίζει τις εκλογές να αντικαθίσει. Νομίζω είναι σε καταστατικό τους. Λέω λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά η Προεδρία Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Για τον κύριο Δένδια, έχετε ερώτημα, κύριε Μετζάνη? Έχω ερώτημα. Σας είπε ο κύριος Παπάς ότι το πρόγραμμά σας είναι κενό εντελώς. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να. Ναι. Κάνετε αυτά που υπόσχεστε. Δεν τα έχετε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα το γεγονός ότι δεν ξέρω αν πέρασε στον κόσμο το γεγονός ότι το πρόγραμμά σας, όπως λέω, στήριζε ένα κενό, μπορείτε να μας πείτε όντως γιατί δεν υπάρχουν στο μεσοπρόθεσμο οι εξαγγελίες σας, οι προεκλογικές? Και μην μου πείτε για το δημοσιονομικό χώρο, γιατί είναι ελάχιστος ο δημοσιονομικός χώρος που έχετε αφήσει μέσα σε σχέση με αυτά που χρειάζονται. Καταρχήν, όλη αυτή η συζήτηση, η οποία άναψε τις τελευταίες μέρες, και για να σας είμαι ειλικρινής, καλώς άναψε. Δηλαδή, το να μιλάμε με κοστολογημένα προγράμματα είναι κάτι που το προσπαθήσαμε και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Δεν το πετύχαμε. Υπήρχε μια καταρχήν δέσμευση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συμφωνήθηκε να πηγαίνουν είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος σε κάποια άλλη αρχή, ώστε να υπάρχει κοστολόγηση. Καλά, κύριε Δένδια, η κοστολόγηση που είχατε παρουσιάσει ήταν από κάποιον εκτυπωτή. Πάντα από εκτυπωτή ένα... θα είναι. Πώς θα εκτυπωθεί το κύριο? Όχι από επίσημο όργανο. Όχι από κάποιο επίσημο όργανο. Πάντως και τι. Εγώ έχω να εκτυπωθεί στο σπίτι, αλλά δεν βγάζω αποτελέσματα. Συγχωρήστε με, εγώ είπα απλώς ότι η πρόταση να είμαστε. Ξέρετε, δεν έχω καμία διάθεση. Εγώ δεν θα σηκώσω τόνους. Άλλωστε, αυτή η προεκλογική εκστρατεία δεν το σηκώνει κιόλα. Έχω να πω απλώς ότι η Νέα Δημοκρατία πρότεινε θεσμικά και ωραία και ο ΣΥΡΙΖΑ το απεδέχθη καταρχήν να πηγαίνουν σε μια συμφωνημένη αρχή τα προγράμματα και να κοστολογούνται. Αυτό λέω. Και πρέπει να κοστολογούνται. Ερχόμαστε τώρα. Στο συγκεκριμένο, υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση για την οποία ο κύριος Σκυλακάκης εξόδωσε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Δεν έχει έννοια να σας την καθίσω, να σας τη διαβάσω. Εξηγεί πού ακριβώς, πού κουμπώνουν το μεσοπρόθεσμο και οι προεκλογικές μας εξαγγελίες. Θα σταθώ σε κάτι που αφορά το μέσο άνθρωπο και είναι κατανοητό, γιατί αν πάω στους αριθμούς μεσοπρόθεσμα, κανείς δεν θα καταλάβει τι λέω. Λέει ο κύριος Παπάς, δεσμευθήκατε ότι θα μειώσετε τους μισθούς. Δεν είναι αλήθεια. Δεσμευθήκαμε πράγματι ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς. Και ο μέσος μισθός θα πάει από 1.200 1.500. Και ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 950. Γι' αυτό δεσμευθήκαμε. Και γι' αυτό έχουμε εξηγήσει πού θα βρούμε τα χρήματα. Άρα λέτε ακόμα σήμερα το πρωί... δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα αυτά στο μεσοπρόθεσμο. Εσείς θα τα κάνετε, όχι, κύριε Δένδια. Με συγχωρείτε. Είναι λάθος η υπόθεση εργασίας ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο. Η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι για δεδομένους ρυθμούς ανάπτυξης. Αν βλέπατε σήμερα, θα μου πείτε γιατί να το δούμε. Το BBC σήμερα το πρωί είχε αφιέρωμα στην Ελλάδα. Το BBC ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές που πάει η ελληνική οικονομία. Και είναι και προφανές ποιον εμπιστεύεται ο κόσμος για να αναπτύξει την ελληνική οικονομία. Άρα πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι για να εφαρμόσετε αυτά που έχετε εξαγγείλει. Ασχολείται. Εάν η Ελλάδα έχει συρρήκνωση του ΑΕΠ, όλα είναι κοστολογικά. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό, για να μην αδικούμε την κουβέντα. Όταν κοστολογούμε για μελλοντικά χρόνια, λαμβάνουμε υπόψη κάποιες υποθέσεις εργασίας και για το ρυθμό ανάπτυξης, για τον πληθωρισμό, το επίπεδο της ανεργίας. Αυτό όλοι το κάνουμε. Άρα καθίσταται επισφαλής.
καθίστανται επισφαλείς οι προβλέψεις και οι κοστολογήσεις για τα μεθεπόμενα έτη. Γιατί... Για το επόμενο είναι εν είδη προϋπολογισμού. Μα το είπατε κι εσείς. Επισφαλές είναι εάν δεν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να έχει αποδείξει με το παρελθόν της ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να καταφέρει. Για το τυπικό όμως, αν δεν πιαστούν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Κύριε Παπά, για να ξεφύγουμε λίγο από την οικονομία και να πάμε στα της Κυριακής. Βλέπουμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείται δύο εντελώς διαφορετικές τακτικές. Για να μην πω στρατηγικές, γιατί δεν είναι στρατηγική κατά τη γνώμη μου αυτό. Την πρώτη Κυριακή ζητούσατε την βοήθεια και τη συνεργασία των κομμάτων στα πλαίσια της απλής αναλογικής. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τον άκουσα και χθες τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ακολουθούνται άλλη στρατηγική. Επιτίθεστε στα κόμματα που είναι αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Βαρουφάκη, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και γενικότερα. Και στο ΚΚΕ. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βεβαίως. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλετε συνεργασία με τα μικρότερα κόμματα? Δεν θέλετε, αλλά θεωρείτε ότι σας κλέβουν, σας παίρνουν, σας υφαρπάζουν ψήφους? Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Η κάθε εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε ένα παιχνίδι, θα παίξουμε τους κανόνες. Η προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν με απλή αναλογική. Άρα, ο σχηματισμός κυβέρνησης προϋπέθεται τότε μια συνεργασία. Τώρα πήγαμε με ευθύνη κυρίως των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης 19-23, σε μια κατάσταση όπου έχουμε το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Γιατί με ευθύνη, λέτε? Κλείνε, θα σας πω. Και δική μας, γιατί αρνήθηκαν τις προτάσεις συνεργασίας. Υπήρχε δηλαδή παράθυρο ευκαιρίας να καθιερωθεί, να παγιωθεί ένα σύστημα ισοτιμίας της ψήφου και αυτό έκλεισε. Και έκλεισε, κατά τη γνώμη μου, και με όρους μεσομακροπρόθεσμους. Δεν μπορώ να ξανανοίξω κουβέντα για την απλή αναλογική. Αλλά προσέξτε, οι εκλογές είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα. Και το κάθε κόμμα, και εδώ να απαντήσω ευθέως στον κύριο Παπαγιάννη, εξηγεί γιατί πρέπει να ψηφιστεί το ίδιο και όχι τα άλλα κόμματα. Έχουμε λοιπόν εμείς υποχρέωση να εξηγήσουμε και εξηγούμε ότι το μόνο ενδεχόμενο που φοβάται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ότι η κακώς νοούμενη δημοκρατία και η έκφραση που θα δοθεί, η δυνατότητα έκφρασης που θα δοθεί στους πολίτες με πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή δεν κάνει καλό. Και είπε και το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσετε, ότι εμείς θα είμαστε η ουσιαστική αντιπολίτευση. Μας έχετε μπερδέψει. Δηλαδή, άμα είναι, μην πάμε στις εκλογές. Να είσαστε κυβέρνηση, να είσαστε και αντιπολίτευση. Θα γίνει τουρισμός. Θα γίνει τουρισμός. Μας στοιχίζει για ένα σκασμό λεφτά. Να τρέχουμε να πάμε να βγάλουμε κανένα μάλλον. Παρακολουθούμε και όλη την προεκλογική περίοδο, όσα λέτε στα κόμματα. Η νίκη ήταν ένα εξαφανισμένο κόμμα για εσάς όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, τις 2-3 ημέρες, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί ειδικά στη νίκη πάρα πολλές φορές. Ντεμεκ χριστιανούς, ντεμεκ πατριώτες τους χαρακτήρες. Σας ανησυχεί κάτι σε σχέση με την ενδεχόμενη είσοδο της Βουλής αυτού του κόμματος? Τώρα μην κρυβόμαστε. Είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία στον εκλογικό της σχεδιασμό προτιμά μια Βουλή με λιγότερα μικρά κόμματα, διότι αυτό εξυπηρετεί την πλειοψηφία της. Αυτό είναι έτσι. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε από κανέναν. Ιδίως μάλιστα αν την ισχυρή αυτοδυναμία, δηλαδή τις 180 έδρες, αυτό όχι, μιλάμε. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Αυτό δεν είναι εφικτό και σε αυτό απάντησα και την πρώτη μέρα μετά. Αν μπουν πέντε κόμματα στη Βουλή, την προηγούμενη δεν είναι ανέφικτο. Κοιτάτε, θέλει πάνω από 45. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, λέω ότι επιδιώκουμε. Εμείς δεν επιδιώκουμε πλειοψηφία αναθεώρηση του συντάγματος. Και από αυτού ο Μητσοτάκης νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Είχα κάνει εγώ την πρώτη δήλωση σχεδόν προεξοφλώντας τη δική του τοποθέτηση, η οποία ήταν σαφέστατη. Ερχόμαστε τώρα, ιδίως μάλιστα, αν πρόκειται για κόμματα τα οποία δεν έχουν ούτε ιστορικό παρελθόν, ούτε δεδομένο ιδεολογικό πρόσημο το οποίο να έχει καταστεί σαφές στην ελληνική κοινωνία. Είναι προϊόντα της. Θα μου επιτρέψει ο κ. Παπάς, χωρίς να θέλω να το στοχοποιήσω, τη συγκυρία και του γεγονός ότι η αντιπολίτευση άφησε πάρα πολύ μεγάλο αντιπολιτευτικό χώρο κενό. Νέα Δημοκρατία. Ναι, όταν είναι όμως από τα δεξιά σας. Δεν είναι κενό. Είναι και λάθη δικά σας. Δεν είναι κατά ανάγκη. Δεν τους εκφράζετε. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλους σχηματισμούς. Και είναι αρκετοί. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι κοντά στο 3, είναι και αυτοί που είναι 0,5, 0,1, 0,7, 0,9. Είναι 5 κόμματα. 5 κόμματα προς τα δεξιά. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε το σύμπαν. Είμαστε παράταξη, δεν είμαστε μόνο κόμμα. Άρα έχουμε ένα εύρος, αλλά και αυτό μέσα σε κάποια πλαίσια. Άρα γιατί να μην εκφραστούν οι άνθρωποι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν με άλλα κόμματα? Να εκφραστούν, εάν και κατά πόσον υπάρχει μια σαφής ιδεολογική αντίληψη και μια σαφής προγραμματική πρόθεση. Εγώ δεν λέω να μην εκφραστούν, λέω να μην εκφραστεί ένα τυφλό ρεύμα άρνησης, το οποίο είναι πίσω από συγκεκαλυμμένες ιδέες που κανείς δεν καταλαβαίνει. Το γεγονός ότι με το που έδωσε την ευχή του στους Σπαρτιάτες ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή, οι Σπαρτιάτες εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις με 2,5%, αυτό αποκαλύπτει ένα κενό που άφησε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.
Με συγχωρείτε, ρωτάτε τον πλέον ακατάλληλο να απαντήσει πώς θα καλυφθεί το κενό της Χρυσής Αυγής. Δεν έχω καμία πρόθεση να το καλύψω. Αν μπορώ να εξαφανίσω το φαινόμενο νεοναζισμού από την Ελλάδα, θα είμαι ευτυχής. Και να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν ποτέ γράψω κάτι για τον εαυτό μου ως ιστεροφημία μου, ένα από τα κομμάτια που θα μου αποδώσω πέρα από τα πολλά μου λάθη είναι ότι αυτό, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορούσα, το έβαλα στο ράφι. Ένα λεπτό για να πείσετε τους ψηφοφόρους. Όχι αυτού που έχουν αποφασίσει να σας ψηφίσουν. Το debate μου θυμίζει αυτό που δεν έγινε. Αυτούς που το σκέφτεστε. το σκέφτονται. Κύριε Παπά, έχετε ένα λεπτό. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια κρυφή ατζέντα την οποία την έχει υποβάλει στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το τελευταίο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας και οι εξαγγελίες της δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχει πρόθεση και το Σύνταγμα να αναθεωρήσει σε αντιδραστική κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας, και βεβαίως να προχωρήσει σε επιλογές οι οποίες θα πληγώσουν την κοινωνία. Ένα πράγμα που φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης και φαίνεται και από την φράση του που λέει ότι θα είμαστε και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τον ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ θέλει, επιθυμεί τον κατακερματισμό της ψήφου που αποδοκιμάζει στην πολιτική του. Εγώ θα είμαι θετικός. Δεν θα είμαι αρνητικός. Δεν θα στραφώνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να έχει μια λειτουργική πλειοψηφία. Δηλαδή μια επαρκή πλειοψηφία που θα της έπει να κυβερνήσει χωρίς συμβιβασμούς που δεν εντάσσονται μέσα στο δικό της ρεύμα σκέψη και στις δικές της αντιλήψεις. Δεν θα θέλαμε μια βουλή των 151-152 βουλευτών. Αυτό θα μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει. Έχουμε θέσει σαφέστατα τι επιδιώκουμε. Το είπα και πριν. Επιδιώκουμε την αύξηση του μέσου μισθού και του κατώτερου μισθού. Για το Σύνταγμα δεν προφανώς, μιλήσατε, συγγνώμη. Όχι, θα σας πω αμέσως. Δεν θα έχουμε πλειοψηφία αλλαγή του Συντάγματος. Βεβαίως, είμαστε προγραμματικά υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Πάλι και αυτό δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Εάν μας δοθεί η ευκαιρία να υπάρχει μια συνάντηση πολιτικών δυνάμεων που το ελπίζουμε, όχι μόνοι μας, θα προχωρήσουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό όμως πρέπει να είναι προϊόν συνάντησης πολιτικών σκεπτικών. Δεν είναι σωστό το Σύνταγμα να το αλλάζει ένα κόμμα μόνο. Πρέπει και η κοινωνία να είναι πίσω από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ περιμένω με. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχω. Αλλά. Και η καινούργια κυβέρνηση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εάν θα ορκιστείτε η άλλη εβδομάδα θα είναι ό,τι πρέπει. Αν ορκιστείτε υπουργός την επόμενη εβδομάδα και σε ποιο υπουργείο. Θα είναι, αυτή θα είναι προσωπική απορία. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι υπουργός. Προσωπική. Και σε κορυφαίο υπουργείο. Άρα θα αναλάβει κορυφαίο υπουργείο. Αυτό δεν είναι υπουργός. Όσο και να τον ρωτήσουμε δεν πρόκειται να μας απαντήσει. Δεν το έχετε καταλάβει. Ας κάνουμε μια πρόβλεψη δική μου. Θα είναι στο Υπουργείο Άμυνας ο κύριος Δένδιας και μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Θα τα δούμε τη Δευτέρα, το θυμάστε. Τώρα θα μας καλημερίσετε, φαντάζομαι. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.